Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με την πρωτοφανή πτώση, την μεγαλύτερη στην ιστορία του, έκλεισε χθες δευτέρα ο χρηματιστηριακός δείκτης Dow Jones, με τη Wall Street να χάνει σε μία και μόνο συνεδρίαση όλα τα κέρδη του 2018, συμπαρασύροντας βέβαια και τις υπόλοιπες χρηματιστηριακές αγορές. Οι ισχυρές πιέσεις συνεχίζονται και σήμερα με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και το χρηματιστήριο Αθηνών να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Ανοιχτή από χθες δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις από οφειλέτες ασφαλισμένους στο ΑΕ στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και επιπρόσθετες οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, συνολικά δηλαδή έως 100.000 ευρώ. Προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2016. Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του νέου εμπορικού κέντρου στην Παλίνη έρχεται η διοίκηση της ΡΕΤΣ μετά από το πράσινο φως που πήρε το σχέδιο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Η μελέτη που υπέβαλε προς έγκριση η εταιρεία αφορά την αποκατάσταση των διατηρητέων κτηρίων του εργοστασίου Καμπάς. Το έργο αφορά την ανάπτυξη έκταση 315 στρεμμάτων, όπου θα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη εμπορικού κέντρου και κτηρίων γραφείων, όπως επίσης και χώροι κινηματογράφων, καφέ, εστιατορίων και χώρων πρασίνου. Από το νέο αυτό φιλόδοξο εγχείρημα αναμένεται να δημιουργηθούν 1.600 νέες θέσεις εργασίας. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμό να κυμαίνει στις 830,28 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,74% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.